Οι γυναίκες τι κοιτάνε σε έναν άντρα, δηλαδή ένας άντρας που πρέπει να είναι θελκτικός για μια γυναίκα, τι πρέπει να προσέχει. Μάτι, το νούμερο ένα είναι το μάτι. Βλέμμα. Το βλέμμα, ρε, εσύ. Τη γδύνεις την άλλη με το βλέμμα σου. Ναι. Αυτά που λένε όλα, μπράτσα και φουσκώματα, και αυτά είναι για κλωτσές. Λοιπόν, η γυναίκα πέφτει με τη ματιά, δηλαδή, ας πούμε. Το δηλαδή... βλέμμα, το οποίο μιλάει όμως το βλέμμα. Okay. Πρόσεξε, έχει να πει κάτι. Δηλαδή, σε γδύνω, σε θέλω, τώρα λιώνω για σένα, σε πείρα. Ναι. Αυτό, βλέμμα, κοιτάνε το λαιμό πάρα πολύ του άντρα. Το λαιμό. Τα χέρια, το νούμερο τα ένα. Τα δάχτυλα. Έτσι και δει η γυναίκα να αλλάζω ταχύτητα στο αυτοκίνητο. Υποθυμάει. Και τώρα που είναι αυτόματο. Δεν παίρνω αυτόματα για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Πιάσε το λευγέ και κούνα, ανακάτευε τη σούπα. Okay. Τρελαίνει να δει το φλεβίτι, ξέρεις, κάνει σενάριο αυτή. Μεγάλη δουλειά. Και φυσικά ο πισινός. Ο πισινός. Ναι. Ο ποπός, δηλαδή στους άντρες παίζει ρόλο στις γυναίκες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλήθεια. Το πορτοφόλι. Το πρώτο που κοιτάνε. Έρχεται και το πορτοφόλι. Εντάξει, ξέρω από το βάρος σου. Έχετε και το πορτοφόλι, αλλά δεν έχει σχέση το πορτοφόλι. Δεν έχει σχέση το πορτοφόλι. Εγώ έχω ρίξει τις ορίες της γυναίκας με μια γκουντίσιμο. Αλήθεια λες τώρα. Ναι, συγγνώμη, κάτσε για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσύ είσαι παιδί αστικής πλούσιας οικογένειας ή όχι? Είμαι μια αστικής οικογένειας. Ο πατέρας μου ήταν μπουζουξής. Μπουζουξής. Μουσικός λοιπόν. Και πολύ γνωστός. Γνωστός ενώ ήταν πέντε μπουζουξίδες. Έχει τεράστια δισκογραφία. Ναι. Απλώς ήταν μπουζούκι δεύτερο, Τσιτσάνι, Βαμακάρι, Παπαϊωάννου, χρόνια και μετά βέβαια δεκαετία του 70 με όλες τις φίρμες εποχής. Μαρινέλες, Πάριους, Καζεζίδες. Λοιπόν, οπότε μεγάλωσα σε μια μουσική οικογένεια. Και ο θείος μου, Μέγας Μπουζουξής και συνθέτης. Και εγώ έφευγα για το σχολείο το πρωί 8 η ώρα και ερχόντουσαν όλες οι φίρμες στο σπίτι, ας πούμε, και τους έλεγα και περνάγανε τραγούδια. Ξέρεις, γιατί τελειώναν τα Μπουζουξίδια 8 η ώρα το πρωί στην εποχή. Οπότε ήταν κάτι φυσικό δηλαδή να μεγαλώσω μέσα σε αυτή την τέχνη. Οι θείες μου και οι δύο ψάλουν εκπληκτικά βυζαντινή μουσική και τραγουδάνε. Ο άλλος ο θείος μου, ο Βλάσης, η μεγάλη μου αγάπη που επηρεάστηκα πάρα πολύ, Bon Viver, αναρχικός, χρόνια στην Ήο. Μια κιθάρα, συνθέτης και ποιητής και μέγας εραστής. Οπότε με επηρέασε πάρα πολύ αυτό το περιβάλλον. Ήταν πολύ αντρικό. Δώσ' μου λοιπόν, επειδή έχεις πει ότι θα μπορούσες κάλλιστα να κάνεις μαθήματα σε άντρες για τα πώς να ρίχνουν μια γυναίκα. Εννοείται. Ποιο είναι το. Δηλαδή, περιέγραψέ μου τον μεγάλο άντρα εραστή. Δηλαδή, ποιος είναι ο άντρας εραστής, ρε παιδί μου, που βλέπουν, το βλέπουν οι γυναίκες και πεθαίνουν, λιώνουν. Γεωργό. Ο αντρικός εγκέφαλος έχει τεράστια διαφορά από το γυναικείο. Λοιπόν, όταν παρατηρείς και κάνεις παρέα με γυναίκες, ακούς τι σχολιάζουν. Ναι. Δηλαδή, τις βλέπεις τέσσερις και είναι σε ένα καφέ και συζητάνε για τους άντρες. Τι μου είπε, τι του είπα, του στείλα μήνυμα, δεν μου απάντησε. Γιατί μου το είπε αυτό, τι να κάνω αυτό τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα αρπάζεις εσύ, αλλά πρέπει να έχεις και λίγο τη γυναική αφήση μέσα σου. Από πιτσιρίκη σου λέω, ήμουνα. Μόνο με τα κορίτσια στο σχολείο. Εσένα, ρε παιδί μου, στην πέφτανε η γυναίκα, εσύ την έπεφτες εσύ. Εγώ κυνήγαγα, είμαι κυνηγός. Κυνηγός. Ναι, είχες, και ακόμα και τώρα. Τι επιτυχία έχεις, ας πούμε, δηλαδή, τι ποσοστό επιτυχίας είχες οι γυναίκες που την έπεφτες. Εντάξει, να μην. Έχεις φάει χιλόπιτες ή όχι. 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 Χιλόπιτα. Γιατί, δηλαδή, επειδή σου όμορφος ή. Άκουσε με, είναι ένα project, είναι ένα θέμα η γυναίκα. Αν βάλει μία στο στόχο, ρε παιδί μου, είσαι κυνηγός. Ναι. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, έχω πετύχει. Αν πάω για κυνήγι, ξέρω ότι θα πάρω το καλύτερο κεφάλι που υπάρχει στο αγριογούρουνο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα κυνήγαγες όμορφες γυναίκες ή. Όχι. Όχι. Είναι αυτό που λένε δηλαδή το αντρικό. Θα το πω τώρα επειδή είναι και αργά. Ο καλός ο μήλος τα λέει όλα. Όχι. Όχι. Δεν είμαι του μήλου εγώ. Όχι. Ο κάθε άντρας έχει ένα τικ. Ναι. Ο Ουγγαρέζος έχει τα στήθια. Οκ. Okay. Κι εγώ. Εσύ τι έχεις, στήθος. Το στήθος σε μια γυναίκα κοιτάς δηλαδή πρώτα το στήθος. Αλλά και κάτι άλλο. Όχι, το στήθος μόνο δεν φτάνει. Τι να το κάνεις. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα, ρε παιδί μου, εσύ. Και δύο μπάλες και κοιμάμαι το βράδυ παρέα. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα, αυτό. Λοιπόν. Εμένα με ρεθίζει απίστευτα ο εγκέφαλος. Από τι θα σου πω τώρα. Και μετά πάω στο σώμα, αλλά βρίσκω κομμάτια. Βρίσκω ώμους, λαιμούς. Τρελαίνομαι για το λαιμό και τα αυτιά. Και μετά πάω στα υπόλοιπα. Και την ώρα εκείνη της αγάπης κάνει σενάρια. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε σενάρια. Η Νίτσα που ήταν κομμότρια στα 14 και την έβλεψε από το παράθυρο και φαντασιώνεσαι. Άκου να δεις τρέλα τώρα.